Πάμε να ακούσουμε και τη Μίνα την Καραμίτρου, γιατί χθες άγνωστοι πέταξαν τρικάκια έξω από το σπίτι του πρίτανη της ΑΣΟΕ. Καλημέρα, Μίνα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Παρεμβάσεις λοιπόν με την αναρχική ομάδα του Ρουβίκονα είχαν κάνει στο παρελθόν 2 από τα 3 άτομα που προσήφθησαν χθες από το σπίτι του πρίτανη της ΑΣΟΕ, όπου ομάδα ατόμων είχε πετάξει τρικάκια και είχε φωνάξει συνθήματα κατά της ανακατάληψης του κτηρίου της Βανκούβερ, αλλά και του μεθουσών μέσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Όπως διαπίστωσαν λοιπόν οι αρχές ασφαλείας, ο ένας από τους προσαχθέντες ήταν ανάμεσα στα μέλη της αναρχικής ομάδας του Ρουβίκονα όταν είχαν εισβάλει στο προάβλιο της Βουλής φωνάζοντας συνθήματα και πετώντας τρικάκια, ενώ ο δεύτερος από τους προσαχθέντες είχε πάρει μέρος στην παρέμβαση του Ρουβίκονα σε ομιλία του πρώην Υπουργού Οικονομικών του Ευκλήδη Τσακαλώτου στα γραφεία του ΕΔΕΑ. Το τρίτο από τα άτομα που προσήχθησαν ήταν και αυτό γνωστό στις αρχές, γιατί είχε προσαχθεί το 2017. Τώρα, Μίνα, εμείς βλέπουμε πλάνα από τη βόλτα που έκανε, βόλτα εντός εισαγωγικών, ο Ρουβίκονας στο Κολωνάκι, αν δεν κάνω λάθος. Για πάμε, γιατί πετάνε και φεύγουν, αν βλέπουμε, αφήνουν και μηνύματα. Για να ακούσουμε λιγάκι, λένε τα παιδιά στο κοντρόλ, έχει ήχο αυτό. Για πάμε. Το βίντεο, να διευκρινίσω, το βίντεο που βλέπουμε είναι από το σπίτι του πρίτανη χθες της ΑΣΟΕ, γιατί μάλιστα, αμέσως μετά και βίντεο ανέβασαν στο site του αντεξουσιαστικού χώρου, το βίντεο που βλέπετε, και κείμενο για ποιο λόγο πήγαν στο σπίτι του πρίτανη, που όπως σας ανέφερα πριν πήγαν για να διαμαρτυρηθούν και για την επιχείρηση στη Βανκούβερ, αλλά και για την επιχείρηση που είχαν μέσα στην ΑΣΟΕ. Βέβαια, επειδή το προηγούμενο διάστημα φυσικά πάρα πολλές φορές είχε αναφερθεί το όνομα του πρίτανη, η ελληνική αστυνομία είχε αστυνομικούς έξω από το σπίτι του και γι' αυτό έγιναν και οι τρεις προσαγωγές που σας είπα. Πάντως, όντως, ο Ρουβίκονας έκανε τη βόλτα του Άκη στο Κολωνάκι. Ναι, αυτό είχε γίνει μία μέρα νωρίτερα. Πράγματι, έκανε μία βλαβή διέλευση από την Πατριάρχου Ιωακήμ και στο Κολωνάκι, λοιπόν, αν μπορώ να το πω, ο Ρουβίκονας, πετώντας φεϊβολάν και κάνοντας διαμαρτυρία, γιατί λέει εκτός από τα Εξάρχεια που υπάρχει αστυνομία, υπάρχουν και άλλες περιοχές που έχει εγκληματικότητα, όπως το Κολωνάκι. Μίνα, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε το άβατο του Κολωνικίου τώρα. Γεια σου, Μίνα μας, καλημέρα.